είναι καθοδόν για τη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεπιμέλεια. Είναι ένα θέμα που αφορά αρκετά ζευγάρια που δυστυχώς χώρισαν οι δρόμοι τους. Να δούμε λίγο τι αλλάζει για να ξέρουν οι γονείς, αφορά και γονείς, αφορά και τα παιδιά, τι αλλάζει όταν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Αν υπολογίσουμε, Φέη, ότι πάνω το 90% των ζευγαριών στην Ελλάδα έχουν παιδιά και ο ένας στους τρεις χωρίζει σήμερα, καταλαβαίνεις ότι αυτό το νομοσχέδιο αφορά αρκετό κόσμο, έτσι, και είναι ένα νέο νομοσχέδιο. Μετά από 40 χρόνια ουσιαστικά αλλάζει το οικογενειακό δίκαιο. Ακριβώς. Και φιλοδοξεί ουσιαστικά να καθιερώσει προϋποθέσεις ώστε οι γονείς να αποφύγουν τις δικαστικές διενέξεις που γίνονται μέσα στις δικαστικές αίθουσες και να αποφευθεί και έτσι. Πέσανε οι συνδέσεις όλες. Ωραία. Βλέπουμε εμείς ήδη την κάρτα. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα και να συνδεθούμε εκ νέου και με τον κύριο Κουτρουμάνη που το ακούσαμε, το ανέφερε, και με την Νανά. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο τι αλλάζει σε σχέση με τα παιδιά. Και ήταν πραγματικά άδικο το χωρίζοντας ένα ζευγάρι να μένει ένας εκ των δύο, συνήθως ο πατέρας, χωρίς τη δυνατότητα να βλέπει το παιδί του παρά μόνο κάποια Σαββατοκύριακα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αλλάζει τώρα. Ναι, ακριβώς. Και έχει ξεκινήσει, Φέη, ένας έντονος δημόσιος διάλογος, γιατί υπάρχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ μαμάδων και μπαμπάδων τώρα για το θέμα αυτό. Τώρα, είναι γεγονός ότι μια σειρά από προβλήματα προκύπτουν όταν οι δύο γονείς αποφασίζουν να τραβήξουν ένα διαφορετικό δρόμο, έτσι. Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα την επιμέλεια στο 90% συνήθως και τα ελληνικά δικαστήρια τη δίνανε στη μητέρα ή και στην επιμέλεια ακόμα. Και αν, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ του ζευγαριού, προσέφευγαν δικαστικά για να αποφασίσει ο δικαστής. Τι αλλάζει τώρα? Ο συνολικός χρόνος με τον γονέα δεν διαμένει το παιδί, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού χρόνου της επικοινωνίας. Αυτό τι σημαίνει? Διευρύνεται η επικοινωνία έτσι ώστε και οι μπαμπάδες εκείνοι, οι οποίοι σε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως ορίζονταν από μια δικαστική απόφαση, έβλεπαν το παιδί, αλλά ουσιαστικά ένιωθαν ότι είναι επισκέπτες στη ζωή του παιδιού και όχι πραγματικότητα ότι ήταν ένας ο άλλος ο γονιός, ο οποίος δεν έμενε μαζί του. Εδώ λοιπόν τι γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο? Οι γονείς καλούνται να συνεργαστούν για την ανατροφή των παιδιών τους. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία, ναι, αυτό ισχύει, υπάρχουν ζητήματα στην πράξη. Πολλές φορές οι μαμάδες λένε, τι θα γίνει όταν το ένα σπίτι είναι εδώ και το άλλο έχει απόσταση χιλιομετρική μεγάλη. Τι θα γίνει αν δεν υπάρχει επαρκής χώρος? Ένας μπαμπάς μπορεί να μην έχει το χώρο τον επαρκή να μπορεί να φιλοξενήσει. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν θεσμοθετηθεί η συνεπιμέλεια, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι οι μπαμπάδες ούτως ή άλλως σε αυτή την περίπτωση δεν θα τη διεκδικήσουν τη συνεπιμέλεια, γιατί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ναι. Αλλά και όπου θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των γονιών, γιατί δεν θα συμφωνούν, έρχεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης, ο οποίος αναβαθμίζεται. Πάμε σε ένα διαμεσολαβητή, μας βοηθάει να λύσουμε ένα θέμα τέτοιου είδους και αποφεύγουμε σε κάθε περίπτωση τα δικαστήρια. Ευαίσθητο τώρα, θέμα, δύσκολο θέμα. Καταλαβαίνω ότι μεγάλη ανατροπή είναι και για τον πατέρα που από την καθημερινότητα που είχε το παιδί του μέσα στη ζωή του έχει μια ζωή χωρίς το κομμάτι αυτό που είναι το παιδί. Ακριβώς. Του το ίδιο, το αίμα του. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Το άρα λοιπόν, όμως είναι να μείνουν στην άκρη οι εγωισμοί. Δεν χωράνε εγωισμοί, πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου όταν είναι μπροστά το παιδί. Ναι, Κωστή, μεγάλοι μπορούν να τα χωρίσουν διαφορετικά αυτό, τα θέματά τους. Ναι, θέλω να πω πάνω σε αυτό το εξής. Ένας μπαμπάς, ένας γονιός μάλλον, μπορεί να μην ήταν σωστός σύζυγος, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τρυφερός πατέρας και ότι δεν αγαπάει το παιδί του. Και δεν θα πρέπει αυτά τα δύο να συγχέονται. Και τα παιδιά δεν έχουν θέματα από τα διαζύγια αυτά καθεαυτά. Έχουν θέματα από τις σχέσεις που διατηρούν οι γονείς μετά το διαζύγιο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου οι γονείς θα είναι αποδεδειγμένα αμελείς ή οτιδήποτε, ή συνεπιμέλεια, έρχεται ως ίσως χρόνος μια συνθήκη να βοηθήσει να κερδίσουν όλοι. Έτσι. Και τα παιδιά, Φέη, και κλείνω με αυτό, τα οποία μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας, εμφανίζουν και χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, ψυχικής δυσφορίας, μεγαλώνουν καλύτερα. Έτσι, και πάνω απ' όλα το παιδί, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλο κριτήριο. Πάνω απ' όλα το παιδί, ακριβώς.